Κύριε Μιτζέλα, πώς ήταν η πρώτη σας επαφή με τη Φλόγα και στη Σιάθο αλλά και γενικά σε όλη την Ελλάδα, από όσο μας είχατε πει κι εσείς? Ήταν η πρώτη παράσταση απόψε, έγινε εδώ. Είναι μεγάλη τιμή που με επέλεξε η Φλόγα για να παίξω τη μουσική μου εδώ για αυτό το σκοπό το οποίο γίνεται. Όταν η μουσική και γενικότερα η τέχνη μπορεί να τεθεί στη διάθεση του να σωθούν άνθρωποι, να σωθούν ψυχές, ζωές, πόσο μάλλον τα παιδάκια, τα μικρά που με τον καρκίνο που πάσχουν, είναι ευχής έργων. Διότι τελικά η τέχνη είναι θεραπεία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να και επιβάλλεται και θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Όπου χρειάζομαι, πολύ ευχαρίστω να ξανάρθω και να ξαναπαίξω για τη Φλόγα. Εύχομαι αυτές οι μικρές συναυλίες, αυτά τα μικρά πάρτι που λέω εγώ, να είναι ικανά να συγκεντρώσουν και χρήματα, αλλά κυρίως ενέργεια που θα πηγαίνει στους γονείς των παιδιών που πάσχουν από καρκίνο, αλλά και τα ίδια τα παιδάκια που θέλουν ψυχολογική στήριξη. Αυτό που κάνουμε εμείς, επειδή είναι και το μοναδικό επίτευγμα της ανθρωπότητας, είναι το μοναδικό άειλο επίτευγμα που έχουμε κάνει, είναι η μουσική. Αυτό λοιπόν ταξιδεύει μέσα στον χρόνο και πάει και βρίσκει τις ψυχούλες τους, είτε ήταν στη Σκιάδο, είτε ήταν στο Βόλο, είτε ήταν στο Johannesburg. Κάναμε κάτι πάρα πολύ καλό και ευχαριστώ τη Φλόγα που μου έδωσε το δικαίωμα να το κάνω και την ευκαιρία. Κύριε Τριανταφύλου, πώς σας φάνηκε σήμερα η ενημέρωση μέσα από την εκδήλωση αυτή? Το κοινωνικό μήνυμα που βγάλαμε, πέρα από το οικονομικό κομμάτι που είναι και αυτό σημαντικό μέσα στο ευρύτερο έργο της Φλόγας, και το ιδιαίτερα το μότο που βγήκε από αυτό, φύλακας άγγελος της Φλόγας, γιατί ειλικρινά έρχεται στο μυαλό μου έτσι και με συγκινεί αφάνταστα, και όλο γενικά αυτό το τρυφερό κλίμα που πλανόταν με την φωνή του Αντώνη του Μιτζέλου, με τα μικρά παιδιά, τις φωνούλες, τις παιδικές, όντως πολύ τρυφερό και δυνατά έτσι συγκινητικό. Μια προσευχή, δύναμη, ενέργεια, όπως το είπε προηγουμένως, στον αγώνα του καρκίνου παιδικής ηλικίας. Και σας ευχαριστώ όλους που το αγκαλιάσατε τόσο δυνατά και εδώ στη Σκιάθο και με τον σκιαθήτη μουσικό, τον Αντώνη, τον Μιτζέλο, που βγάλαμε έτσι το κοινωνικό μήνυμα για την στήριξη του αγώνα αυτού. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Τζούμα, θέλω να μας πείτε και εσείς μερικά λόγια για το πώς επιλέξατε να κάνετε μια τέτοια εκδήλωση με μια τέτοια βαρύτητα όπως έχει ο Σύλλογος της Φλόγας και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον στη Σιάθο. Ο Σύλλογος μας με χαρά συνεργάζεται και ακόμα μια φορά με τον Αντώνη Μιτζέλο, έναν σπουδαίο Έλληνα του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και ως σκιαθήτες αλλά και ως Έλληνας βέβαια, που έλεγε την καταγωγή του από τη Σκιάθο και όπως λέει και ο ίδιος είναι και η διαβίου πηγή έμπνευσης του Ισκιάθος. Σε ό,τι αφορά τώρα την υποστήριξη της Φλόγας, αφορμή στάθηκε και η νέα προσπάθεια που γίνεται εδώ στη Σκιάθο να συσταθεί ένα τμήμα με την Γεωργία Κόγια και την κυρία Κυριακή Δαμάσκου. Οπότε οφείλαμε να σταθούμε αρρωγή σε αυτή την σημαντική νέα προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και δική μου, με συγχωρείτε, παράληψη μεγάλη, αλλά από την συγκινησιακή φόρτιση που δεν ευχαρίστησα ιδιαίτερα και θερμά, αλλά το θεώρησα ως αυτονόητο από την τόσο πολύ πηγαία βοήθεια που μας δίνει ο Θοδωρής ο Τζούμας. Και σε ευχαριστώ πολύ πολύ, έτσι, να μην παραλείπουμε πολύ σημαντικά πράγματα, γιατί η συμβολή σου είναι πολύ ουσιαστική. Πολύ σας ευχαριστούμε για το σπουδαίο έργο σας, πραγματικά είστε ήρωες, σύγχρονοι ήρωες. Που μόνο άξι. Όλα
γίνονται ομαδικά, μέσα από μια αγκαλιά, σαν αυτή τη σημερινή. Όλα έτσι γίνονται. Μόνο άξιοι σεβασμού είστε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Και έτσι θα συνεχίσουμε όλοι μας, πιστεύω, και κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούμε είτε σε αυτή την αίθουσα είτε σε κάποια άλλη.